Γεια σας και καλώς ήλθατε στο State of the Union. Είμαι ο Στέφαν Γκρόμπε από τις Βρυξέλλες. Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται εκ του σύνεγγυς εδώ στις Βρυξέλλες. Φόρεσαν μάσκες και τήρησαν κατά το δυνατόν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το μήνυμα προς τους πολίτες ήταν: δεν επιστρέφουμε ακόμα στην κανονικότητα, αλλά αποδεχόμαστε τη νέα κανονικότητα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ασχολήθηκαν με καυτά ζητήματα, όπως οι σχέσεις με την Τουρκία. Υπάρχει το ζήτημα της διαφωνίας αναφορικά με την τουρκική δραστηριότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ, η ανάμειξη της Τουρκίας στην πολιτική κατάσταση της Λιβύης και πιο πρόσφατα η απόφαση της Άγκυρας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Τα πράγματα δεν φαίνονται καλά. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέφ Μπορέλ, δήλωσε πως υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας βρίσκονται υπό συνεχή πίεση. Οι τουρκικές μονομερείς ενέργειες, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες αντίκειται στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, πρέπει να τερματιστούν. Ταυτόχρονα, οι Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την βούλησή τους για βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Είναι η τακτική της προσέγγισης με το μαστίγιο και το καρότο. Παρόμοια στρατηγική θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη και για μια άλλη χώρα που προκαλεί προβλήματα, την Πολωνία. Ο ακροδεξιός εθνικιστής Αντρέι Ντούντα επανεξελέγει πρόεδρος με ισχνή πλειοψηφία. Ο ίδιος και οι υποστηρικτές του γιόρτασαν τη νίκη. Πολιτικοί παρατηρητές, ωστόσο, εκφράζουν ανησυχία. Μας φοβίζουν πρακτικές που εκφράζονται με ρητορικές μη ανοχής, ομοφοβίας, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού, ειδικότερα κατά την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου, αλλά και στην δημόσια τηλεόραση, σχολίασε ο Τόμας Μπόσερεπ από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ. Η νίκη Ντούντα σημαίνει πως ενδέχεται να συνεχίσει τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος που έχουν φέρει τη χώρα σε προστριβή με τις Βρυξέλλες. Το αν αυτή η προστριβή θα οδηγήσει σε σύγκρουση μένει να αποδειχθεί. Θέμα. Αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητας των συστημάτων υγείας στην Ένωση για την περίπτωση νέου κύματος πανδημίας του νέου κορονοϊού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αύξηση των διαγνωστικών τεστ, ιχνηλάτιση των επαφών των κρουσμάτων και επιτήρηση της δημόσιας υγείας ώστε να χαρτογραφούνται οι θύλακες νέων μολύνσεων. Ομάδα διεθνών επιστημόνων παρουσίασε μελέτη για το πώς ανταποκρίθηκε η παγκόσμια κοινότητα στον κορονοϊό, προειδοποιώντας πως χρειάζεται μια προσέγγιση που να βασίζεται σε στοιχεία, χωρίς να εστιάζουν απαραίτητα στην κοινωνική αποστασιοποίηση και τα εμβόλια. Ας πάμε τώρα στην Silicon Valley για να συναντήσουμε τον Δόκτωρα Μάρτιν Ζίζη, μοριακό βιοφυσικό, πρώην αξιωματούχο του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Βελγίου και επιθεωρητή του ΟΗΕ για βιολογικά όπλα. Πλέον είναι επικεφαλής επιστημονικής startup στην Καλιφόρνια. Καλώς ήρθατε. Είστε ο επικεφαλής συντάκτης έκθεσης για την ανταπόκριση των κυβερνήσεων αλλά και των μέσων ενημέρωσης στην πανδημία. Ποιο είναι το βασικό εύρημά σας? Το βασικό στοιχείο είναι πως αισθάνομαι ότι ο κόσμος, όλος ο κόσμος, έχει εγκλωβιστεί μεταξύ άρνησης και υπεραντίδρασης, με σχόλια όπως ήρθε το τέλος του κόσμου, είναι σαν τον έμπολα. Όταν έχουμε έναν ιό, ας πούμε μια ασθένεια σαν τη γρήπη ή ακόμη χειρότερη, δεν είναι ο ιός που θα σκοτώσει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται βακτήρια, διότι τα βακτήρια εκμεταλλεύονται τις υγιικές μολύνσεις. Πηγαίνετε στον γιατρό, σας δίνει θεραπεία και το ξεπερνάτε. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εξαιτίας της λανθασμένης διαλεκτικής μεταξύ των δύο άκρων, πολλοί μένουν στο σπίτι και δεν βλέπουν γιατρό εγκαίρως, δεν λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Και τελικά, όταν βλέπουν το γιατρό, είναι σε προχωρημένο στάδιο και είναι δυσκολότερο να θεραπευθούν και ο βαθμός νοσηρότητας και ο ρυθμός θνησιμότητας έχουν αυξηθεί. Λέτε στην έκθεσή σας ότι οι αρχές έκαναν ό,τι μπορούσαν βασιζόμενοι σε παραπλανητική πληροφόρηση. Τι εννοείτε, τι θα έπρεπε να είχαν κάνει διαφορετικά? Επιλέχθηκε ένα μοντέλο καταστροφής βασισμένο σε ένα σενάριο τύπου έμπολα. Ο ρυθμός θνησιμότητας στον οποίο βασίστηκε το μοντέλο αυτό ήταν υπερβολικά υψηλός. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έπειτα από 8 μήνες το μοντέλο δεν έχει διορθωθεί. Τα στοιχεία υπάρχουν για να διορθωθεί. Ο ρυθμός θνησιμότητας είναι 5 με 10 φορές χαμηλότερος. Πρέπει λοιπόν να γίνει ολική ανατροφοδότηση με στοιχεία, διότι έως ότου εκτιμηθεί ο πραγματικός κίνδυνος, δεν γίνεται να διατεθεί χρόνος, πόροι και χρήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια παγκόσμια κούρσα για την παρασκευή εμβολίου. Αναφέρεται ότι να το περιμένουμε μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή. Γιατί?
Είμαι υπέρ των εμβολίων. Ένα εμβόλιο κατά αυτού του τύπου ιού, που είναι εξαδελφάκι του ιού του κοινού κρυολογήματος, αν ήταν εφικτό να βρεθεί, θα το είχαμε βρει εδώ και 60 χρόνια. Βασικά λοιπόν, ένα εμβόλιο κατά αυτού του ιού μπορεί τεχνικά να μην είναι δυνατόν να βρεθεί. Θα δίνει το πολύ 40% κάλυψη. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος για να μην το κάνουμε, διότι είναι καλύτερο από το τίποτα. Αλλά δεν πρέπει να βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, εν προκειμένου αυτό του εμβολίου. Άνθρωποι που μολύνονται και δεν νοσούν συμβάλλουν στην ανοσία. Έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους να υποβαθμίζουν αυτό που αποκαλούμε ανοσία της αγέλης. Το εμβόλιο και η ανοσία της αγέλης δεν είναι δύο αντιθετικές επιλογές, αλλά τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Αν και ο κορονοϊός μοιάζει να έχει τεθεί υπό έλεγχο στην Ευρώπη, καθορίζει εν πωλής τη δημόσια ζωή. Αυτό καθέστη σαφές αυτή την εβδομάδα κατά τους εορτασμούς για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Οι επίσημες εκδηλώσεις περιορίστηκαν πάρα πολύ και δεν έγινε επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος της χώρας με παρέλαση. Αντί για αυτό, η Γαλλία τίμησε τους ήρωες της εποχής μας, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους στην υγεία. Μια σπάνια στιγμή με αγνά συναισθήματα. Ακολούθησε η όχι λιγότερο θεαματική εναέρια επίδειξη πάνω από τον ουρανό του Παρισιού. Η Γαλλία παραμένει η Γαλλία ανεξαρτήτως πανδημίας. Αυτά για σήμερα από εμάς. Είμαι ο Στέφαν Γκρόμπε. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.